Βούτια 70% σημείωσαν τα κέρδη της Μόργαν Στάνλεϊ το τέταρτο τρίμηνο, καθώς οι ισχυρές επιδόσεις στο κομμάτι της διαχείρισης πλούτου αντισταθμίστηκε από τα αδύναμα αποτελέσματα των συναλλαγών σταθερού εισοδήματος, αλλά και τις υψηλές νομικές δαπάνες. Παρ' όλα αυτά, η Morgan Στάνλεϊ κατάφερε να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, δίνοντας όθηση και στην μετοχή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τα καθαρά κέρδη τετάρτου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 181 εκατομμύρια δολάρια από 594 εκατομμύρια ένα χρόνο νωρίτερα, με τις προφόρων νομικές δαπάνες τριμήνου να αγγίζουν τα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Χωρίς να περιλαμβάνονται τα νομικά έξοδα και άλλα έκτακτα στοιχεία, τα κέρδη αναμετοχή διαμορφώθηκαν στα 50 cents όταν οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών τα τοποθετούσαν στα 45 cents αναμετοχή. Την ίδια ώρα τα έσοδα σημείωσαν άνοδο 9,7% στα 8,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Η τράπεζα ανακοίνωσε παράλληλα ότι τα έσοδα από τον τομέα διαχείρισης πλούτου αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση, ενώ την ίδια περίοδο τα έσοδα από τις συναλλαγές σταθερού εισοδήματος υποχώρησαν κατά 14%.